Μπράβο και καλός ο Μπράιαν. Πολύ καλός. Καλός, αλλά Γιάννης Παλιάρας δεν είναι. Α, βέβαια, τώρα κάποια πράγματα. Ήρθε κατά καλό καιρό να μας κομπλάρει. Ηρέμησε. Ναι, μας αισθανθήκαμε άσχημα και εγώ και πολλοί άντρες που το κουβεντιάζαμε. Και αυτό που είπε για το 4.000 γυναίκες. Τώρα είναι 4.500. Σιγά μην είναι μόνο 4. Οι διοίκησεις για τον Γιάννη Παλιάρα τρέχουν πιο γρήγορα και από το φως. Έχει καεί πια το 4.000. Πάθουν άλλα στη μέση. Τι άλλα ρε εσύ, είπε ο Γιάννης μας κόπλαρε. Τρέμεις έτσι, μην τρέμετε. Ορίστε, τα βλέπετε και στην οθόνη σας. Υπάρχει αυτό το μαγιό κολό. Πολύ της μόδας το καλοκαίρι, δεν τόλμησα να το βάλω. Βάζω γυαλί για να μην μου βγει κανένα μάτι, γιατί βλέπω ότι είναι επικίνδυνο το κολόν εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Και είπανε ότι ο Γιάννης ο Σπαλιάρας φόρεσε αυτό το μαγιό κολό και ότι ήταν παραγεμισμένο. Ποιος το είπε αυτό? Με αυτόν τον άνθρωπο δεν ντόπια και ξένα συμφέροντα. Άμα είναι παραγεμισμένο από τη φύση του, τι πειράζει? Τα παίρνει στο κρανίο ο Γιάννης ο Σπαλιάρας, δεν απαντάει βέβαια. Και βγαίνει σε συνέντευξη η σύντροφός του, η κυρία Θάνου, αν δεν κάνω λάθος. Τζάνου Θάνου. Όχι η πρωθυπουργός, Παναγία μου. Ποια πρωθυπουργό? Ποια πρωθυπουργό? Ναι, είχαμε μεταβατική πρωθυπουργό. Α, είναι για το λίγο, λέει. Καλέ, για το καλοκαίρι έχασα μια πρωθυπουργίνα, δεν είναι τίποτα. Ας μην την πλέξουμε στην κουβέντα μας, την κυρία Θάνου. Η κοπέλα λοιπόν του Σπαλιάρα βγαίνει και λέει σε συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος στο πολιτικό, οκ. Στο Θοδωρή, πέστε, γιατί δεν ενδιαφέρει το θέμα. Να βγω εγώ να πω τι κρύβεται μέσα στο μαγείο, να τελειώνουμε. Σε ποιον να το πει? Στον κόσμο όλο να βγει να πει. Ποιος ρώτησε? Ανά η σύζυγος. Ήθελε, να τι, κούκλα. Ήθελε να πει ότι το μαγιό δεν ήταν παραγεμισμένο, αλλά αυτός πολύ απλά είναι ο Γιαννάκης ο Σπαλιάρας. Και συνηθίστε το. Ο Γιαννάκης Σπαλιάρας, ο Γιαννάρας Σπαλιάρας. Ο Γιαννάρας ο Σπαλιάρας. Γιαννάρας Σπαλιάρας. Λοιπόν. Αυτά είναι κακόβουλα σχόλια, Ελένη, γιατί αλήθεια το καλοκαίρι η δήλωση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτή. Πραγματικά κορμάρια, τον είχα δει από κοντά, έτσι ήταν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να είχε ποτέ.